Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σάββατο σήμερα 9 Νοεμβρίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ιόνιαν. Πάμε να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Κάλπες σήμερα σε Πάτρα και Καλαμάτα για τις επιμελητριακές εκλογές. Κορυφώνεται μέχρι τη Δευτέρα η εκλογική διαδικασία για τα νέα διοικητικά συμβούλια. Έριξε αυλαία το 5ο Τακτικό Συνέδριο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας. Στο επίκεντρο η μετεξέλιξη της περιφερειακής αυτοδιοίκησης σε περιφερειακή διακυβέρνηση. Φωταγώγησαν τα χριστουγεννιάτικα δέντρα τους η Καλαμάτα, η Ζάκυνθος και το Άργος. Η περιφέρεια υποδέχεται μελωδικά το πνεύμα των Χριστουγέννων. Τριήμερο εκδηλώσεων στη Ζάκυνθο προς τιμήν του Γρηγορίου Ξενόπουλου για τα 150 χρόνια από τη γέννησή του. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, ξεκίνησε η πρώτη μέρα των εκλογών στο Επιμελητήριο Αχαΐας για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Η διαδικασία κύλησε ομαλά με ρεκόρ υποψηφιότητων, ενώ κάλπες είχαν στηθεί και στο Αίγιο. Άνοιξαν οι κάλπες σήμερα το πρωί στο Επιμελητήριο Αχαΐας και δεκάδες μέλη προσήλθαν για την ανάδειξη της νέας διοίκησης του Επιμελητηρίου. Η ψηφοφορία διεξήχθη χωρίς προβλήματα και η διαδικασία κύλησε ομαλά. Ξεκινήσαμε μια χαρά τις εκλογές, με κανονική ροή και προσέλευση, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και νομίζω ότι πάμε καλά. Μάλιστα. Τι ώρα κλείνουν οι κάλπες? Στις 5, αλλά έχουμε πει ότι αν υπάρχει κόσμος, θα μπει και θα ψηφίσει. Δεν πρόκειται να μείνει κανένας χωρίς να ψηφίσει. Έξω από το Επιμελητήριο Αχαΐας, στην οδό Ριγαφεραίου, υπήρχε πλήθος κόσμου και οι υποψήφοι βρίσκονταν καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, η οποία θα κρατήσει μέχρι και τη Δευτέρα. Το ίδιο σκηνικό επικρατούσε και στο Αίγιο, αφού και εκεί είχαν στηθεί κάλπες. Ομαλότατα εξελίσσεται η ψηφοφορία. Μικροπροβληματάκια από ευθύνη δική μας της υπηρεσίας της μηχανογράφησης υπάρχουν, αλλά τα ξεπερνάμε με άνεση σχετικά. Ελπίζουμε να έχουμε μαζική προσέλευση του κόσμου. Μπορούμε να τους ξεπεριπτήσουμε από ό,τι βλέπετε. Ο κόσμος έρχεται προσδοκώντας μια καλύτερη σελίδα στην ιστορία του Επιμελητηρίου, μια καινούρια μέρα. Πιστεύω ότι θα έχουμε μια ωραία εκλογή και ότι θα συνεχίσουμε από την Τρίτη τις προσπάθειες του Επιμελητηρίου για το συμφέρον των μελών. Να αναφέρουμε ότι φέτος οι εκλογές στο Επιμελητήριο διεξάγονται με ρεκόρ υποψηφιότητων, αφού ξεπερνούν τις 400. Συνολικά 6 παρατάξεις, 4 από την Πάτρα και 2 από το Αίγιο, διεκδικούν την ψήφο των μελών του Επιμελητηρίου. Στην Πάτρα, για την παράταξη του απερχόμενου Προέδρου Πλάτωνα Μαρλαφέκα, δήλωσαν υποψηφιότητα 177 επιμελητηριακοί σύμβουλοι. Για την παράταξη του Παναγιώτη Κρίκη, 94 υποψήφοι. Για την παράταξη του Γιώργου Ρόρου, 50 υποψήφοι και για την παράταξη του Κώστα Τηλιγάδη, 22 υποψήφοι. Από την άλλη, στο Αίγιο, η παράταξη με επικεφαλή στον Άρη Τηλιγάδα θα έχει 58 υποψηφίους, ενώ αυτή του Γιώργου Τριανταφυλόπουλου, 32 υποψήφοι. Στην τελική ευθεία μπαίνουν λοιπόν από σήμερα οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Προέδρου και Διοικητικού Συμβουλίου τόσο στο Επιμελητήριο Αχαΐας όσο και στο Επιμελητήριο Μεσσηνίας. Να πάμε να συνεθούμε με τους συναδέλφους Λίνα Μπάστα και Γιάννη Συνάπη για να κάνουμε έναν απολογισμό της σημερινής ημέρας. Λίνα, Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δημήτρη. Να ξεκινήσω από σένα, Λίνα. Στις 5 έκλεισαν οι κάλπες. Να μας πεις πώς πήγε σήμερα η προσέλευση. Ήταν ικανοποιητική η προσέλευση, Δήμητρα, κυρίες και κύριοι, για την πρώτη μέρα εκλογών στο Επιμελητήριο Αχαΐας. Να πούμε ότι οι κάλπες είχαν στηθεί στην Πάτρα αλλά και στο Αίγιο. Ακριβής αριθμός δεν υπάρχει ακόμα όσον αφορά τους ψηφοφόρους που προσήλθαν στις κάλπες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Αχαΐας. Αυτό που αξίζει να αναφέρουμε είναι ότι ο πεζόδρομος της Ριγαφεραίου, ναι, έξω από το Επιμελητήριο Αχαΐας, όπου προσήλθαν οι ψηφοφόροι, είχε πάρα πολύ κόσμο. Και από τους υποψηφίους που ήταν εκεί καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, από το πρωί δηλαδή, Δήμητρα, ναι, και το ίδιο κάτι αντίστοιχο συνέβη και στο Αίγιο. Μάλιστα. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τις εκλογές, οι οποίες, όπως ακούσαμε και στα ρεπορτάζ, θα διαρκέσει μέχρι και τη Δευτέρα. Ναι. Γιάννη, να έρθω σε σένα τώρα. Η διαδικασία των εκλογών μεταφέρθηκε σήμερα στην Καλαμάτα. Πόσοι επαγγελματίες ψήφισαν σήμερα? Σήμερα οι κάλπες στην Καλαμάτα έκλεισαν στις 6, όπως θα κλείσουν και αύριο. Η ψηφοφορία στην Καλαμάτα που ολοκληρώνεται αύριο είναι από τις 10 το πρωί μέχρι 6 το απόγευμα. Να αναφέρουμε ότι την Πέμπτη ήταν στην Κυπαρισσία που ψήφισαν 154 μέλη του Επιμελητηρίου και χθες η Βίλο ψήφισαν 103. Στην Καλαμάτα την πρώτη μέρα ψήφισαν 530 επαγγελματίες.
Αύριο αναμένεται να φτάσουν, να ξεπεράσουν 800 στην Καλαμάτα. Θα έλεγα αντίθετα με την Αχαΐα, υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλο. Εκτιμάται ότι δεν θα φτάσουμε τους 2.000 που θα ψηφίσουν, ενώ τα ταμιακό εντάξει μέλη είναι πάνω από 3.000, είναι κάπου 3.200-3.300, δηλαδή η συμμετοχή θα είναι μικρότερη και από την προηγούμενη φορά. Μάλιστα. Να αναφέρουμε ότι προγνωστικά δεν μπορούμε να κάνουμε, αναμένεται μια μεγάλη μάχη ανάμεσα στον Γιώργο Γκούμα και στον Βαγγέλη Ξυγκόρο. Κόσμο είχε σήμερα από το επιμελητήριο, η οδός 23 Μαρτίου, όμως σίγουρα η συμμετοχή είναι πολύ μικρότερη από την προηγούμενη φορά. Μάλιστα. Αυτός λοιπόν ήταν ένας απολογισμός για την σημερινή ημέρα. Λίνα, Γιάννη, να σε ευχαριστήσω. Καλό βράδυ. Νεκρό είναι το ένα από τα δύο άτομα που επέβαιναν σε όχημα, το οποίο εξετράπη κάτω από άγνωστες συνθήκες της πορείας του στην Πατρών Πύργου, στο ύψος του ναού του Αγίου Ραφαήλ, λίγο μετά τον κόμβο της Κάτω Αχαΐας, στο ρεύμα προς Πύργο. Το όχημα εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα και η ανεξέλεγκτη πορεία του σταμάτησε σε ένα χωράφι. Όταν η πυροσβεστική έφτασε στο σημείο, οι επιβαίνοντες ήταν εκτός του οχήματος, αλλά για τον έναν, τον οδηγό, ήταν ήδη αργά, ενώ τον συνοδηγό τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Και προχωράμε στο επόμενο μας θέμα. Θορυβημένοι είναι οι εργαζόμενοι στο Καζίνο Ρίο μετά τη δήλωση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, Ανδρέα Νεφελούδη. Ο κ. Νεφελούδης, ούτε λίγο ούτε πολύ, δήλωσε πως δεν υπάρχει σωτηρία για την επιχείρηση. Την ίδια στιγμή που το μέλος του Σωματείου Εργαζομένου στο Καζίνο, Δημήτρης Καραγεωργόπουλος, κάνει λόγο για αντιπαλότητες σε προσωπικό επίπεδο. Απεσιόδοξος για την πορεία του Καζίνο Ρίου, εμφανίζεται ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας Ανδρέας Νεφελούδης. Σε δήλωσή του, αναφέρει ότι εκτιμά πως μέσα στο κλίμα που έχει διαμορφωθεί, δεν είναι δυνατή η έβρεση φόρμουλας για να καταστεί βιώσιμη η επιχείρηση. Δεν θέλουμε να πετάξει την καυτή πατάτα από πάνω του. Αυτό το οποίο θέλουμε είναι να αναλάβει πρωτοβουλίες προκειμένου να διασωθούν οι θέσεις εργασίας, να διασωθούν οι οφειλές και τα δικαιώματα των εργαζομένων και οι οφειλές που έχει το καζίνο προς αυτούς και η επιχείρηση να παραμείνει ανοιχτή. Αν αυτά είναι δύσκολα τα οποία έχουμε αναθέσει στο Υπουργείο Εργασίας, στην κυβέρνηση και στον κύριο Νεφελούδη, ας μας πούν ότι δυσκολεύονται και να δούμε πώς εμείς μόνοι μας τελικά θα μπορέσουμε να βρούμε λύση στα προβλήματά μας. Κατά τους τελευταίους 8 μήνες, σύμφωνα με τον κύριο Νεφελούδη, έχουν γίνει αλλεπάλληλες συναντήσεις, διαβουλεύσεις και έχει γίνει επίσης προσπάθεια για να ρυθμιστούν οι οφειλές προς τους εργαζόμενους. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, μετά την παρέλευση τριών συνεχών συμφιλειωτικών συναντήσεων, με τελευταία αυτή που είχε προγραμματιστεί πρόσφατα στο Υπουργείο Εργασίας, διαπιστώθηκαν δογματισμοί, αγκυλώσεις και αντιπαραθέσεις που, σύμφωνα με τον ίδιο, ακυρώνουν κάθε καλόπιστη δυνατότητα επίλυσης της κρίσης. Την ίδια στιγμή, οι εργαζόμενοι του καζίνο ζουν μέρα παραμέρα με την αγωνία για το μέλλον τους και την ελπίδα να βρεθεί μια βιώσιμη λύση για την επιχείρηση. Ενεπλάκη, με σκοπό να επιτεθεί σε μένα για πολιτικούς λόγους πριν από μερικούς μήνες, εμείς σηκώσαμε το γάντι, του αναθέσαμε να μας βρει λύση στο πρόβλημα των εργαζομένων του καζίνο. Διαπιστώνει τώρα ότι δεν γίνεται και τόσο εύκολο από την πλευρά του Υπουργείου να βρεθεί λύση τη στιγμή που η ίδια η κυβέρνηση ουσιαστικά τεινάζει στον αέρα τα μικρά καζίνο, βάζοντας τα φόπλακα με το τελευταίο νομοσχέδιο το οποίο έφερε στην Βουλή την περασμένη εβδομάδα. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας, Ανδρέας Νεφελούδης, καταλήγει στη δήλωσή του αναφέροντας πως εξαντλήθηκαν όλα τα περιθώρια παρέμβασης, ενώ δήλωσε ευθαρσώς τον φόβο του πως η κατάσταση οδηγείται στην καταστροφή. Ολοκληρώθηκαν σήμερα οι εργασίες του 5ου Τακτικού Συνεδρίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας με τη συμμετοχή περίπου 300 συνέδρων εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης δευτέρου βαθμού. Κεντρικό μήνυμα του συνεδρίου ήταν περιφερειακή διακυβέρνηση, η δύναμη των περιφερειών, δύναμη των πολιτών. Και στο επίκεντρο βρέθηκε η μεταρρύθμιση στο κράτος και η μετεξέλιξη της περιφερειακής αυτοδιοίκησης σε περιφερειακή διακυβέρνηση. Περισσότερα θα συζητήσουμε με τον Περιφερειάρχη Ιωνίων Ίσων, τον κύριο Θόδωρο Γαλιατσάτο, ο οποίος παρακολούθησε τις εργασίες του συνεδρίου. Κύριε Γαλιατσάτε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Να μας κάνετε λοιπόν ένα απολογισμό του συγκεκριμένου συνεδρίου. Τι μονοπόλησε ή τι κυριάρχησε στην ατζέντα και όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν, έτσι, ένα γενικό απολογισμό. Ναι, όπως είναι φυσιολογικό, αυτό που περισσότερο απασχόλησε την διαδικασία του συνεδρίου και τις περισσότερες σχεδόν ομιλίες και τοποθετήσεις ήταν η επιθύρες αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου για την αυτοδιοίκηση και οι σχετικές αναφορές που έκανε στην ομιλία του ο αρμόδιος υπουργός εσωτερικών χθες στην απόγευμα, ο κ. Κουρλέτης. Μπορώ να πω ότι αυτό ήταν το βασικό στοιχείο της συζήτησης.
Σημαντικό επίσης γεγονός ήταν η παρουσία στην αναρτήρια εκδήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κ. Παυλόπουλου. Αυτό έχει τη δική του αξία, γιατί μετά τον Πρωθυπουργό, ο οποίος πριν από μερικούς μήνες είχε δηλώσει την εμπιστοσύνη του στις περιφέρειες ως θεσμό ικανό να βοηθήσει στην πορεία της ανασύνταξης της χώρας και στην πορεία της ανάπτυξης, τώρα έρχεται και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για να επιβεβαιώσει, κατά τη γνώμη μας, αυτή την εκτίμηση ότι οι πολιτιακές αρχές και οι πολιτικές αρχές, οι κυβερνητικές δηλαδή, προσβλέπουν στις περιφέρειες, πράγμα που ασφαλώς δημιουργεί νέο πλαίσιο ευθύνης για τις περιφέρειες, για τα περιφερειακά συμβούλια, για τις περιφερειάς και όσους βασικώς κινούν αυτόν τον μηχανισμό. Μάλιστα. Βλέπουμε λοιπόν, όπως μας τα περιγράφετε, ψήφο εμπιστοσύνης δίνει η κεντρική κυβέρνηση στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Τώρα έχει γίνει γενικά πολλής λόγος στον δημόσιο διάλογο για την απλή αναλογική, για τον τρόπο ανάδειξης δηλαδή των περιφερειακών και των αυτοδιοικητικών αρχών γενικότερα με την μεταρρύθμιση που πρόκειται να γίνει. Ποια είναι η δική σας άποψη? Δείτε, για το θέμα αυτό δεν υπάρχει ομοφωνία στην Γενική Συνέλευση της Ένωσης Περιφερειών, ούτε καν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Υπάρχουν δηλαδή διαφορετικές απόψεις. Κάποιοι συνάδελφοι είναι σε μεγάλο βαθμό εναντίον της αλλαγής του εκλογικού συστήματος. Κάποιοι άλλοι το συζητούν υπό προϋποθέσεις και κάποιοι άλλοι είναι υπέρ της απλής αναλογικής. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, αυτό που είναι κοινό σε όλους είναι η αγωνία εάν οι αλλαγές αυτές θα συνοδεύονται από δικλείδες ασφαλείας, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργία της διοίκησης της περιφέρειας κάθε φορά και η δυνατότητα να εφαρμόζονται οι αποφάσεις προς όφελος βέβαια των πολιτών και της κοινωνίας και της οικονομίας. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζητούμενο και είναι γεγονός ότι χθες ο Υπουργός στην ομιλία του άφησε ένα περιθώριο για να υπάρξει περαιτέρω συνεννόηση με την Ένωση Περιφερειών και προφανώς και με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, ώστε σε αυτό ακριβώς το θέμα, δηλαδή στο πώς θα εξασφαλιστεί ότι με την αλλαγή του εκλογικού συστήματος δεν θα έχουμε κάποιο σοκ που θα επέλθει στην λειτουργία της αυτοδιοίκησης, αλλά θα κυλήσει ομαλά μια διαδικασία. Εσείς, κύριε Περιφερειάρχα, συμμερίζεστε αυτή την αγωνία? Κοιτάξτε, αυτό είναι γεγονό. Παρότι είμαστε από τους διασώτες της απλής αναλογικής, δηλαδή της, για να το πω αλλιώς, της όσο δυνατόν πιο δημοκρατικής λειτουργίας και έκφρασης στον χώρο της αυτοδιοίκησης. Δηλαδή, τα σώματα πρέπει να λειτουργούν σε θεία ανταπόκριση με την άποψη που έχει για αυτά τα σώματα και πώς εκλέγονται το εκλογικό σώμα. Παρ' όλα αυτά, επειδή μπορούμε να δούμε και την λειτουργία της διοίκησης από τα μέσα, ακριβώς επειδή ασκούμε αυτή τη διοίκηση, πάντα υπάρχει η ανάγκη να υπάρχουν τέτοιες δικλείδες ασφαλείας, ώστε η λειτουργία της απλής αναλογικής και η ανάγκη των συνεμέσεων, των ευρύτερων, που από τα πράγματα θα είναι απαιτητή προκειμένου να λειτουργήσει το σώμα και οι διαδικασίες, να μπορούν στην κρίσιμη στιγμή να είναι τέτοιες που θα να αποφεύγεται η στασιμότητα. Μάλιστα. Και, γιατί αυτό είναι πολύ κρίσιμο, αντιλαμβάνεστε, για το θερμό και την αποτελεσματικότητά του. Μάλιστα. Υπάρχει λοιπόν μια κουβέντα γύρω από αυτό. Κύριε Περιφερειάρχα, σας ευχαριστούμε για τη σύνδεσή μας. Τα καλά τους έχουν βάλει πολλές πόλεις της περιφερειάς μας προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι φετινές χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις. Το έναυσμα για την επίσημη έναρξη του γιορτινού προγράμματος δίνει πάντα η φωταγώγηση των χριστουγεννιάτικων δέντρων που έχουν στηθεί σε περίοπτες θέσεις. Πάμε να δούμε την Καλαμάτα, τη Ζάκυνθο και το Άργος να ανάβουν τα δέντρα των Χριστουγέννων. Το χριστουγεννιάτικο δέντρο της Καλαμάτας φωταγωγήθηκε και φέτος, σηματοδοτώντας την έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων.
Οι εκατοντάδες καλαματιανοί που βρέθηκαν στο κέντρο της πόλης και παρακολούθησαν την τελετή είχαν την ευκαιρία να ακούσουν χριστουγεννιάτικες μελωδίες από τη Δημοτική Φιλαρμονική και από μαθητές του Μουσικού Σχολείου. Από μια τέτοια γιορτή δεν μπορούσε να λείπει ο Άγιος Βασίλης, ο οποίος μοίρασε στα παιδιά γλυκίσματα και δωράκια. Για να δω, τι έχει ο σάκος μπροστά σας. Και παλαινάκι βρήκα. Ο δήμαρχος της Καλαμάτας ευχαρίστησε όλους όσοι συνέβαλαν στη διοργάνωση της πραγματικά επιτυχημένης πρώτης χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης. Χρόνια πολλά σε όλους. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να έχουμε καλά Χριστούγεννα και το 2018 να είναι μια καλύτερη χρονιά από τις προηγούμενες. Να χαιρόμαστε τα παιδιά μας, τα παιδιά της Καλαμάτας. 5, 4, 3, 2, 1, τώρα! Και του χρόνου! Με γιορτινό κλίμα και χριστουγεννιάτικη διάθεση φώτισαν οι Ζακυνθινοί το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Εκατοντάδες πολίτες βρέθηκαν στην εκδήλωση και μεταξύ αυτών ο δήμαρχος Παύλος Κολοκοτσάς, ο οποίος έστειλε τις ευχές του. Πραγματικά είναι μια συγκινητική βραδιά χριστιανική εν ώψη των εορτών των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους. Εύχομαι σε όλους τους Ζακυνθινούς, όπου και αν βρίσκονται πανταχού, που αγαπούν τόσο πολύ για τη Ζάκη, ειδικά εξενιτεμένοι, να είναι ευτυχισμένοι. Να περάσουν χαρούμενες τις συγκεκριμένες γιορτές και κάθε ευτυχία το νέο έτος. Είναι πολύ ευχάριστο τώρα που είναι Χριστούγεννα, που ανοίγει η ψυχή μας, να νιώθουμε σαν παιδιά. Ελπίζω τα επόμενα χρόνια που θα έρθουν να είναι πολύ καλύτερες συνθήκες, να είμαστε πιο στολισμένοι και πιο χαρούμενοι για να δούμε μια καλύτερη πόλη. Τη ζητάμε όλοι και τα παιδιά μας και εμείς. Η φωταγώγηση του δέντρου συνοδευόταν από τις ζακυνθινές χριστουγεννιάτικες μελωδίες των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος. Εκτός από τους τραγουδιστάδες της Ζάκυνθος, συμμετείχαν στην εκδήλωση το παράρτημα της Ζακύνθου της Λέσχης Αρχιμαγείρων Ελλάδος, οι οποίοι μοίρασαν γεύσεις Ελλάδος, αλλά και η χοροδία της Φανερωμένης. Μικροί και μεγάλοι πήγαν από νωρίς στην κεντρική πλατεία του νησιού να ακούσουν τραγούδια και να θαυμάσουν τα χριστουγεννιάτικα λαμπιόνια. Με μια εντυπωσιακή τελετή και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους, φωταγωγήθηκε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Άρκος. Και του χρόνου με αγάπη, υγεία, να είμαστε όλοι εδώ. Μην τα φοβάστε, αυτά μόνο θόρυβο κάνουν. Άλλους να φοβάστε. Στο πλαίσιο των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων διοργανώθηκε και το Santa Argos Run με πλήθος συμμετεχόντων, οι οποίοι έτρεξαν μια διαδρομή 1 χιλιόμετρο στο κέντρο της πόλης. Τα έσοδα από τα σκουφάκια του Αγίου Βασίλη που έπαιρναν οι συμμετέχοντες στον αγώνα θα διατεθούν για τις ανάγκες του χαμόγελου του παιδιού στην Κόρινθο. Θα ήθελα να σας ζητήσω μια χάρη. Να είστε κοντά στα παιδιά σας και να είμαστε όλοι εδώ στον τόπο μας. Αν έχετε να ξοδέψετε κάποια ευρώ αυτές τις μέρες, μη φύγετε σε μεγάλα πολυκαταστήματα των Αθηνών. Να μείνετε εδώ. Σας έχουν ανάγκη οι άνθρωποι που αυτή τη στιγμή προσπαθούν να ορθοποδήσουν. Η χριστουγεννιάτικη βραδιά έκλεισε με γλυκά για τα παιδιά, καρουζέλ και ξυλοπόδαρους, μπαλόνια και εντυπωσιακά βεγγαλικά. Μια διαφορετική
διαφορετική φάτνη έφτιαξαν φέτος τον Ιερό Καθολικό Ναό του Αγίου Ανδρέα στην Πάτρα, η οποία δεν αναπαριστά την γέννηση του Ιησού στη Βηθλεέμ, όπως συνήθως συμβαίνει, αλλά καταδεικνύει τον ερχομό του χριστουγεννιάτικου μηνύματος στη σύγχρονη πόλη των Πατρών το 2017. Η αναπαράσταση είναι εντυπωσιακή, όπως και το αλληγορικό μήνυμα που φέρει. Η Αγία Οικογένεια είναι η φορείς του μηνύματος της γέννησης του Ιησού και καταπλέουν σε ένα καραβάκι στο λιμάνι της Πάτρας. Οι πατρινοί του 2017 καταφθάνουν να τους υποδεχθούν. Όλα αυτά αναπαριστά η φετινή φάτνη του Ιερού Καθολικού Ναού του Αγίου Ανδρέα. Πριν 2 χρόνια είχα επισκεφτεί την Αυστρία, μπήκα σε ένα ναό, ήταν χριστουγεννιάτικη περίοδος και είδα ότι ο Χριστός εκεί είχε γεννηθεί μέσα σε ένα βαγόνι τρένου, γιατί το τρένο ήταν το σήμα κατά τεθέν εκείνης της πόλης. Και φυσικά δεν ήταν το νόημα ότι γεννήθηκε όντως σε βαγόνι τρένου, αλλά το πώς δέχονται οι ντόπιοι κάτοικοι το χριστουγεννιάτικο μήνυμα. Οπότε σκεφτήκαμε να προσαρμόσουμε κάτι ανάλογο και για την πόλη της Πάτρας. Όλη η Πάτρα, ακόμα και η γέφυρα Ρίου Αντιρίου, βρίσκεται στη μακέτα που κατασκεύασαν οι υπεύθυνοι του Καθολικού Ναού, προκαλώντας σίγουρα τον θαυμασμό των πιστών. Ναι, ακριβώς. Ο Χριστός όντως γεννήθηκε στη Βηθλεέμ πριν από κατά προσέγγιση 2017 χρόνια, αλλά το θέμα είναι τι γίνεται σήμερα. Και αν σήμερα εμείς δεν του κάνουμε λίγο χώρο στην καρδιά μας ή δεν του δίνουμε λίγο χρόνο από τη ζωή μας, τότε εκείνη η γέννηση μάλλον είναι ανενεργή για εμάς. Ωστόσο, αυτή η φάτνη δείχνει ότι οι σύγχρονοι άνθρωποι πηγαίνουν να τον υποδεχτούν. Δέχονται το χριστουγεννιάτικο μήνυμα τώρα στο 2017. Αξίζει να αναφέρουμε ότι πολλοί είναι αυτοί που περνούν από τον ναό για να δουν από κοντά τη φάτνη και μάλιστα του χρόνου αναμένεται να είναι ακόμα πιο εντυπωσιακή. Μια ελληνική βραδιά πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες από τους ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και όσοι παρευρέθηκαν είχαν την ευκαιρία να ταξιδέψουν μουσικά σε όλη την Ελλάδα αλλά και να γευτούν παραδοσιακά εδέσματα. Με τεράστια επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Χριστουγεννιάτικη γιορτή που διοργάνωσε το Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας της Ελλάδας στις Βρυξέλλες με την υποστήριξη των ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Στη γιορτή με έντονο άρωμα Ελλάδας, που ήταν μια πρόταση του Στέλιο Κούλογλου, συμμετείχαν πολιτιστικοί φορείς από την Ελλάδα και Ελλήνων του Βελγίου. Συγκεκριμένα στην εκδήλωση έλαβαν μέρος με τραγούδια και χορούς το Ελληνικό Τμήμα του Ευρωπαϊκού Σχολείου, η Ελληνική Χοροδία Βρυξελών, το Ελληνικό Παραδοσιακό Χορευτικό Συγκρότημα της Μαρίας Δούβαλη που παρουσίασε χορούς της Ηπείρου, ο Σύλλογος Κρητών, το Λύκειο Ελληνίδων Αστυπάλαιας και μουσικά συγκροτήματα της Αστυπάλαιας και της Κρήτης. Παράλληλα προσφέρθηκαν ελληνικά εδέσματα όπως παστέλια, μελομακάρονα, κουραμπιέδες, ρακί, σούμα και άλλα που ήρθαν από την Ελλάδα ειδικά για αυτό το σκοπό. Αυτή η εκδήλωση θα δώσει ένα μήνυμα ελπιδοφόρο για τη νέα χρονιά εδώ, μέσα από την καρδιά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Να μας φέρουν η νέα χρονιά με περισσότερη δημοκρατία, μια φορά η οποία θα σταματήσει τους πολέμους παντού, στον κόσμο. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων οι ευρωβουλευτές Μανώλης Κεφαλογιάννης, Νίκος Ανδρουλάκης, Γιώργος Γραμματικάκης, Κώστας Χρυσόγονος, Τάκης Χατζηγεωργίου και Χέλμουτ Σόλτς. Παράλληλα εκτέθηκαν έργα ζωγραφικής με θέμα την Ελλάδα από την ζωγράφο και λογοτέχνη Ταμάρ Λέβη. Έως την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου θα έχει ανοιχτές τις πύλες του το πρώτο φεστιβάλ «Η Θησαυρή της Αργιακής Γης Ελιά Πορτοκάλι Ίνος», που πραγματοποιείται στους στρατώνες Καποδίστρια στο Άργος. Στόχος της έκθεσης που εγκαινιάστηκε την Πέμπτη είναι η προώθηση των προϊόντων της αργολικής γης και η προσέλκυση νέων για την ενασχόληση στον πρωτογενή τομέα. Κάζουμε και εδώ λίγο. Ο Μητροπολίτης Αργολίδας Νεκτάριος μαζί με τον Δήμαρχο Άργους Μυκηνών Δημήτρη Καμπόσο κόβουν την κορδέλα του πρώτου φεστιβάλ «Η Θησαυρή της Αργιακής Γης Ελιά Πορτοκάλι Ίνος», που πραγματοποιείται στο Άργος στους στρατώνες Καποδίστρια έως και τις 10 Δεκεμβρίου. Γεια σας.
Μετά τα εγγένεια, επίσημοι και ανεπίσημοι προσκεκλημένοι περιηγήθηκαν στα περίπτερα και γεύθηκαν παραδοσιακά γλυκά, δοκίμασαν κρασί και πολλές παρασκευές με βάση το λάδι, τον ίνο και το πορτοκάλι. Στον πειρασμό να δοκιμάσουν τις πρωτότυπες παρασκευές δεν αντιστάθηκαν οι βουλευτές Γιάννης Γκιόλας και Γιάννης Ανδριανός και οι αντιπεριφερειάρχες Τάσος Χιβιδόπουλος και Ντίνα Νικολάου. Ο Δήμαρχος Άργους Μυκηνών τόνισε πως στόχος της έκθεσης είναι η προώθηση των προϊόντων της αργολικής γης, η προσέλκυση νέων για ενασχόληση με τον τομέα της γεωργίας, αλλά και η δυνατότητα να παρουσιάσουν παραγωγοί και επιχειρηματίες ένα ευρύ φάσμα παροχών και προϊόντων σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα, από την παραγωγή έως και την κατανάλωση. Ξεκινάει ένας καινούριος θεσμός, πορτοκάλι, λάδι, κρασί. Είναι τα προϊόντα της αργιακής γης. Είναι ο μόχθος, είναι ο υδρότας, είναι το καρδιοκτύπι, είναι η αγωνία όλων αυτών των ανθρώπων οι οποίοι επιχειρούν με ανοιχτά μαγαζιά. Υπαίθριο στις καιρικές συνθήκες, όποιες και αν είναι αυτές, προσπαθούν να ανταπεξέλθουν. Το πορτοκάλι, το λάδι και το κρασί είναι η βάση της αγροτικής παραγωγής και της οικονομίας της Αργολίδας εδώ και πολλές δεκαετίες. Η έκθεση φιλοδοξεί να διευρύνει τους εμπορικούς ορίζοντες των προϊόντων αυτών. Το φεστιβάλ λειτουργεί Πέμπτη και Παρασκευή από τις 5 έως τις 10 και Σαββατοκύριακο 10 το πρωί με 10 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Ξεκίνησε στη Ζάκυνθο το τριήμερο εκδηλώσεων προς τιμήν του Γρηγορίου Ξενόπουλου για τα 150 χρόνια από τη γέννησή του. Την Παρασκευή πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στην προτομή του συγγραφέα. Η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου πραγματοποιεί τριήμερες εκδηλώσεις για να τιμήσει τον συγγραφέα Γρηγόρη Ξενόπουλο με αφορμή τη συμπλήρωση των 150 χρόνων από τη γέννησή του. Όχι όμως εφήμερα ή μόνο επαιτειακά. Επιμνημόσυνη δέηση πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Φανερωμένης, χωροστατούντος του Μητροπολίτη Ζακύνθου Διονυσίου. Εκεί παρευρέθηκαν αρκετά σχολεία του νησιού και ο λογοτέχνης Διονύσιος Σέρας, ο οποίος έκανε αναφορά στη μορφή και το έργο του Ξενόπουλου. Ακολούθησε η κατάθεση στεφάνων στην προτομή του συγγραφέα, κατά την οποία κατέθεσαν στεφάνια ο Δήμαρχος Ζακύνθου Παύλος Κολοκοτζάς και ο Περιφερειακός Σύμβουλος Θοδωρής Καμπίτσης. Έγινε και η δέηση στην περιοχή που πάντα αγαπούσε και εκεί γεννήθηκε, στη Φανερωμένη, στην εκκλησία της Φανερωμένης. Χωροστάτησε ο Μητροπολίτης μας ο Διονύσιος. Ήταν μια πραγματικά όμορφη έτσι, μέσα στην εκκλησία, όλα τα σχολεία με τις σημαίες τους, γιατί ξέρουμε το Ξενόπουλος πόσο πολύ αγάπησε τα νέα παιδιά και πόσο ασχολήθηκε γράφοντας για αυτά τα παιδιά. Οι δράσεις, οι οποίες θα συνεχιστούν μέχρι την Κυριακή, θα λάβουν χώρα στο Μουσείο Σολομού και Επιφανών Ζακυνθίων, τη Λέσχιο Ζάκυνθος, αλλά και στο Μουσείο Γρηγορίου Ξενόπουλου, ώστε να μπορέσει ο κόσμος να προσεγγίσει το πολύπλευρο έργο του Ξενόπουλου και μέσα από αυτό να γνωρίσει και τον ίδιο. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το απόψινό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ενημερώνεστε για όλη την επικαιρότητα και την ειδησιογραφία μέσα από την ιστοσελίδα του σταθμού ionian.tv.gr. Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ.